Ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο στον πόλεμο με την πανδημία σηματοδοτεί, κυρίες και κύριοι, το άνοιγμα της πλατφόρμας των ραντεβού εμβολιασμού των πολιτών ηλικίας 45 έως 49 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε λίγες ώρες έχουν ήδη κλείσει ραντεβού από αυτή την ομάδα 130.000 πολίτες. Παράλληλα, όπως προανήγγειλε μιλώντας στον Sky, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σειρά για τον Ιούνιο παίρνουν οι 20άριδες. Μεγάλο Σάββατο πρωί. Ήρθαμε εδώ να εμβολιαστούμε για να είμαστε του χρόνου όλοι ελεύθεροι και καλύτερα. Όλοι το κάναμε, ναι. Όλα καλά, τίποτα. Να το κάνει όλος ο κόσμος. Με οδηγό τους νεότερους, οι εμβολιασμοί έχουν πατήσει γκάζι, ξεπερνώντας πλέον τα 3.097.000. Μέσα σε δύο μέρες κλείσαμε ραντεβού για να έρθουμε. Ήθελα πολύ να κάνω το εμβόλιο και θεωρώ ότι και η δικιά μου γενιά, η 30 και κάτω και πάνω, πρέπει να εμβολιαστεί για όλους τους υπόλοιπους. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού και για τα 4 διαθέσιμα εμβόλια για τις ηλικίες 45 έως 49 ετών, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να προτρέπει τους πολίτες να εμβολιαστούν. Άνοιξε η πλατφόρμα για τους πολίτες ετών 45 έως 49. Κλείστε το ραντεβού σας. Το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρηγορότερο. Σειρά στους εμβολιασμούς παίρνει ηλικιακή ομάδα των 45-49 ετών. Με τους περισσότερους πολίτες να ανυπομονούν να κάνουν το εμβόλιο. Το θέλω πολύ σίγουρα. Τον Ιούνιο φαίνεται πως θα πάρουν σειρά και οι 20άριδες. Από τον Ιούνιο θεωρούμε ότι θα υπάρχει δυνατότητα να εμβολιαστούν, να εμβολιάζονται και όλοι οι υπόλοιποι ενήλικοι. Δηλαδή, ενήλικες, δηλαδή αυτοί που είναι κάτω των 30 ετών. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο πληθυσμός στην Ελλάδα θα έχει αποκτήσει ανοσία της τάξης του 50% μέσα στον Ιούνιο. Υπάρχει μια μαζική συμμετοχή η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις το επόμενο δίμηνο και εφόσον υπάρχει η επάρκεια των εμβολίων που βλέπουμε ότι υπάρχει, να μπορέσουμε να χτίσουμε το συλλογικό τείχος ανοσίας. Το πρωί ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε τα εμβολιαστικά κέντρα Κεραμικού και Αθηνών, προσφέροντας σε εργαζόμενους και πολίτες παραδοσιακά πασχαλιάτικα γλυκίσματα. Και σήμερα, μεγάλο Σάββατο, η υγειονομική μας είναι εδώ, στα εκατοντάδες εμβολιαστικά κέντρα της χώρας και εμβολιάζουν τους συμπολίτες μας με ασφάλεια, οργανωμένα και με τάξη. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Δεν υπάρχουν πραγματικά λόγια. Οι γιατροί καλούν τον κόσμο να εμβολιαστεί χωρίς να φοβάται τις πιθανές παρενέργειες. Δεν πρέπει να ανησυχεί κανείς. Το πολύ πολύ να κάνουν πυρετό μέχρι 2-24. Παραπάνω δεν πρόκειται να κάνουν. Να αισθανθούν κάποιες μυαλγίες και μία καταβολή. Μέσα σε 2-24 θα είναι μια χαρά. Το θέμα είναι ότι από εκεί και μετά αλλάζει η ζωή τους. Και αυτό είναι ο στόχος και αυτό πρέπει να καταλάβουν. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η προστασία που προσφέρει ο εμβολιασμός κρατάει για αρκετούς μήνες. Θα πρέπει να ξέρει ότι τουλάχιστον για 9 μήνες, ίσως και παραπάνω, πάντως πάνω από 6 με 7 μήνες, είναι στην ουσία προστατευμένος. Εδώ και 10 μέρες όσοι δεν διαθέτουν άμκα μπορούν να εμβολιαστούν βγάζοντας προσωρινό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης. Ήδη έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής 6.000 προσωρινή άμκα. Με καταιγιστικούς ρυθμούς συνεχίζεται η εμβολιαστική εκστρατεία. Πάμε να συνδεθούμε με τη Μάνια Λιβιζάτου που βρίσκεται στο Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο Αμαρουσίου για να μας μεταφέρεις, Μάνια, το ρεπορτάζ για το πώς κυλούν οι εμβολιασμοί και την εικόνα. Σειρά, Μάρκο, στους εμβολιασμούς. Καλό μεσημέρι. Έχουν πάρει από σήμερα η ηλικιακή ομάδα των 45-49. Να σου πω ότι η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μπορεί να εμβολιαστεί με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια, όχι μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca που μπορούν η ηλικιακή ομάδα των 30-39 και 40-44. Μπορούν να επιλέξουν όποιο διαθέσιμο εμβόλιο τους βγάλει η πλατφόρμα. Επίσης, από 5 Μαΐου θα είναι διαθέσιμο στη χώρα μας και το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Και επίσης, από τις 5 Μαΐου θα μπουν και νέες εμβολιαστικές γραμμές για το ράλι του εμβολιασμού να κυλάει γρηγορότερα. Τώρα, εμείς βρισκόμαστε εδώ στο εμβολιαστικό κέντρο στο Μαρούσι, όπως είπες, από το πρωί και κάνουμε ρεπορτάζ. Μάρκο, έχουμε δει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους άνω των 30 χρονών που μπορούν να κάνουν το εμβόλιο να είναι ενθουσιασμένοι. Και όσοι έμπαιναν για να το κάνουν, αλλά και αυτοί που βγήκαν, το περίμεναν, το θέλανε πάρα πολύ. Λένε αυτό είναι ένα βήμα γρηγορότερα για να βγούμε, να ξαναπάρουμε τις ζωές μας πίσω, να βγούμε στην κανονικότητα και να κερδίσουμε την ελευθερία μας. Ήταν όλοι ενθουσιασμένοι. Δεν κάνανε δεύτερες σκέψεις για το εμβόλιο της AstraZeneca που μπορούν να κάνουν οι 30 με 44. Θέλανε να το κάνουν για να γυρίσουν γρηγορότερα στις ζωές τους, Μάρκο. Μεγάλη συμμετοχή στην Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού. Μάνια Λιβιζάτου, σε ευχαριστούμε πολύ.